Καλή δύναμη σε όλους τους συναδέλφους και τους συναδέλφισες που βρίσκονται εδώ σήμερα, που βρίσκονται στις πλατείες σε όλη την Ελλάδα, που δίνουν για μια ακόμη φορά το αγωνιστικό τους παρόν. Αυτή είναι η δύναμη των συνταξιούχων, αυτή είναι η δύναμη των απόμαχων της δουλειάς και όχι του αγώνα. Αυτή είναι δύναμη και για το εργατικό και για το λαϊκό κίνημα που πρέπει να δώσει τη μάχη με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Νομίζω ότι οι ομιλίες ήταν διαφωτιστικές. Θίξαμε όλα τα ζητήματα. Εκείνο που θέλουμε να εκφράσουμε, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, είναι να δώσουμε με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα τη μάχη, έτσι όπως τη δίνουμε. Και είναι πραγματικά σήμερα πολύ θετικό ότι σε όλη την Ελλάδα και εδώ δίνουμε αυτή τη μάχη άνθρωποι σε μεγάλες ηλικίες, άνθρωποι που φτάνουν μέχρι και τα 90 χρόνια σε συνθήκες πανδημίες. Και το συνταξιουχικό κίνημα είναι μια φωτιά που καίει και θα ανάψει ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα. Και θα δώσουμε τη μάχη όλοι μαζί, μαζί με τα παιδιά μας που αγωνίζονται και που στέλνουμε θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό σε όσους αγωνίζονται, στους εκείνους που πάλεψαν στην e-food, στους ναυτεργάτες, σε όλους εκείνους που δίνουν τη μάχη για να ζήσουν με αξιοπρέπεια, για να ζήσουν με τον πλούτο που παράγουμε. Τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, θα πορευτούμε προς το Μέγαρο Μαξίμου και θα ζητήσουμε να μας δοθεί απάντηση για τη συνάντηση που πρέπει να κάνουμε με τον Πρωθυπουργό, που πρέπει να απαντήσει στα αιτήματα 2,5 εκατομμυρίων συνταξιούχων. Διεκδικούμε ό,τι μας έχει αφαιρεθεί. Διεκδικούμε αυτά που πληρώσαμε σε όλη μας τη ζωή και δεν θα σταματήσουμε να τα διεκδικούμε ως το τέλος. Καλή δύναμη και υγεία. Οι αγώνες μας θα συνεχιστούν και θα δώσουμε τη μάχη με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Περνάμε όλοι τώρα πίσω από τα πανό μας και θα ακολουθήσει η πορεία στο Μέγαρο Μαξίμου.